όπως είπα και χθες το βράδυ, δεν νοείται οικονομία χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα μέσα της. Δεν είναι δυνατόν οι διασώστες μας εδώ στο ΕΚΑΒ να σώζουν ζωές κάθε μέρα και να μην μπορούν οι ίδιοι να ζήσουν τις ζωές τους. Και απάνθρωπο είναι και ανήθικο. Έχουμε ιερή ευθύνη ως πολιτεία να τους δώσουμε αυτό το οποίο τους αναλογεί, που είναι την πλήρη αναγνώριση των προσπαθειών που κάνουν κάθε μέρα. Είναι οι άριστοι της κοινωνίας. Έχουν ανάγκη τη στήριξή μας. Όχι μόνο μισθολογικά, όχι μόνο με θεσμική απόδοση των βαρέων και αφηγηνών, αλλά και με προσλήψεις. Με προσλήψεις σε μόνιμη βάση, ώστε να μπορούν επιτέλους να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά, χωρίς να φτύρονται ψυχολογικά και φυσικά στο βαθμό στον οποίο φτύρονται αυτή τη στιγμή. Είναι θέμα κοινής λογικής και, εάν θέλετε να το πούμε και οικονομικά, είναι θέμα αναπτυξιακής πολιτικής. Διότι χάνουμε ανθρώπινο δυναμικό από τη χώρα μας. Χάνουμε ανθρώπινο δυναμικό. Δεν υπάρχει αξία στη ζωή. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε φαραωνικά έργα με απευθείας αναθέσεις και να μην δίνουμε τα αυτονόητα σε αυτούς οι οποίοι σώζουν τις ζωές των ανθρώπων με τους οποίους περνάμε την καθημερινότητά μας, των φίλων μας, των συγγενών μας, τις δικές μας. Κακιά η στιγμή δεν έχει ονοματεπώνυμο και τραπεζικό λογαριασμό. Κακιά η στιγμή είναι ίδια για όλους. Και έχουμε ιερή υποχρέωση ως κοινωνία, ως πολιτεία, να στηρίξουμε το ΕΚΑΒ, τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ και όλο το οικοσύστημα γύρω από αυτό, έτσι ώστε να μπορεί επιτέλους να γίνει αποδοτικό με όρους ανθρωπιάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.